της προπατορικής αρετής μέσα σε εισαγωγικά, αλλά και του παρόντος αιώνας, επίσης σε εισαγωγικά, η συνείδηση της ανάγκης για απαλλαγή από τη δουλεία θα αναρθεί σε καθοριστικό παράγοντα της αυτοδύναμης πολιτικής τους ύπαρξης. Αν μάλιστα τοποθετηθεί η ελληνική επανάσταση σε ευρύτερο πλαίσιο, τότε αναδεικνύεται ως μείζον γεγονός της ευρωπαϊκής ιστορίας. Για πρώτη φορά, μετά το συνέδριο της Βιέννης το 1814-15, καταξιωνόταν στην πράξη η ανάγκη για την υπέρβαση των στατικών αρχών της νομιμότητας και της ισορροπίας των δυνάμεων που είχαν μόλις θεσπιστεί. Η καταρχήν αναγνώριση, χάρη στην επόδοση του επαναστατικού αγώνα, της αυτεξουσιότητας των λαών, αποτελεί έκτοτε κορυφαίο διεθνές κεκτημένο. Αλλήμωνα όμως, η αρχή της αυτοδιάθεσης δεν θα εφαρμοζόταν